Όχι, καθόλου το προσφέρουμε. Όχι, λίγο, αλλά το παρασύρουμε. Περιμένω να δω τι γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς στο Αιγαίο. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Πεινασμένους ανθρώπους, εξαθλειωμένους ανθρώπους που έχουν στον ίδιο μοίρα, παιδιά. Είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Δυστυχώς δεν υπάρχει συνεργασία, από ό,τι φαίνεται με τις τουρκικές αρχές. Αυτό είναι διαχρονικό. Και η Ευρώπη υποκρίνεται εδώ, αγρίως υποκρίνεται, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Κατά τα άλλα, ανθρωπιστικές πολιτικές ασκούνται από την Ευρώπη. Mm-hmm. Τρέλα, τραγωδία. Και εμείς είμαστε. Είμαστε στο κυρίαρχο οικονομικό. Ένα μεγάλο θύμα. Μπορεί να δεν επιτρέπεται. Η περιγραφή είναι έτσι όπως τη λέτε. Αν δεν επιτρέπεται από τους Τούρκους. Αν δεν επιτρέπεται από τους Τούρκους να λειτουργούν οι έμποροι ανθρώπων. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πάντως αυτό. Δεν είναι. Η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί. Το καλύτερο μπορεί. Ό,τι μπορεί δεν είναι μόνο. Και έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Συγγνώμη, η Τουρκία έχει κληθεί για τα ζητήματα πανεισδοχής των αγρομεταναστών, κάτι το οποίο δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται ο αγρομεταναστών. Άνθρωποι. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Ανθρωπιστικό και δεν απαντάει, έχει δίκιο. Αλλά το θέμα δεν είναι στο χέρι της Ελλάδας. Υπάρχουν πρωτόκολλα επανεισδοχής υπογεγραμμένα από την Τουρκία, τα οποία δεν εφαρμόζουμε με διάφορες προφάσεις. Ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε το οικονομικό, κύριε. Επομένως.